Να ξεκινήσω από το θέμα του ΑΚΑΜΑ, αλλά και σαν αρχιτέκτονας έχω και δύο άλλα πράγματα. Οι φίλοι του ΑΚΑΜΑ έκαναν προσφυγή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ανάπτυξη στο ΑΝΑΣΑ. Αμφισβητήθηκε το δικαίωμα με βάση την κείμενη νομοθεσία. Η υπόθεση πήγε στο Ανώτατο και το Ανώτατο μας είχε δικαιώσει τότε, αφού αποδείξαμε ότι έχουμε ένα νόμο συμφέρον να προσφύγουμε σαν οργάνωση που αποδεδειγμένα ασχολείται με την περιοχή του ΑΚΑΜΑ για χρόνια. Κερδίσαμε την υπόθεση. Η διαφορά είναι ότι μας βλέπουν και ευνοϊκά τώρα στα δικαστήρια, αλλά δεν υπάρχει επιβολή. Και πριν δύο χρόνια, οι φίλοι του ΑΚΑΜΑ μαζί με την οικολογική κίνηση έχουν κάνει προσφυγή κατά ανάπτυξη στα Λουτρά της Αφροδίτης και κατά αδειοδοτημένη ανάπτυξη στη Λίμνη, στην πόλη Χρυσοχού Σαργάκα. Και ο ίδιος δικηγόρος που εχειρίστηκε την υπόθεση μας στο ΑΝΑΣΑ ήρθε από την απέναντι πλευρά και αμφισβητεί τώρα το δικαίωμα μας, το έννομο συμφέρον μας να προσφύγουμε. Έχει γίνει όμως αποδεκτό από το δικαστήριο με τη διαφορά ότι δεν προχωράει η υπόθεση. Οπότε ερχόμαστε στη Σύμβαση Άρχους που αποτελεί και ευρωπαϊκό δίκαιο για την αποτελεσματική συμμετοχή του πολίτη στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος, η οποία στην Κύπρο η εφαρμογή της νοσεί. Δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποια ενημέρωση, όχι αποτελεσματική, αλλά η αποτελεσματική μας πρόσβαση στη δικαιοσύνη νοσεί. Όσον αφορά τη διαχείριση των παραλίων, διότι πολλές παραβιάσεις που γίνονται για χάρη των χρυσών διαβατηρίων έχουν σχέση με τις αναπτύξεις που γίνονται και τις παραβιάσεις που γίνονται στην παραλία. Έχουμε το 7ο πρωτόκολλο της Βαρκελόνης για τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών στη Μεσόγειο. Έχει γίνει η μελέτη και η χαρτογράφηση της παραλίας μας με τις όποιες διαβρώσεις, διότι είναι στο όνομα αυτής της διαβρώσης που αδειοδοτήθηκαν η επάβληση στην Μπέγια, διότι η Πολεοδομία είπε «Μα το μισό τεμάχιον έχει δίθεν διαβρωθεί και εμείς δεν ξέραμε ότι αδειοδοτήσαμε τούντες επάβλης τόσο κοντά στη θάλασσα, βασικά πάνω από τις σπηλιές». Και μετά από τις παρεμβάσεις των οικολόγων εφίαν τις πισίνες, γιατί αν σκάφκαν να κάνουν πισίνες ήταν να βρεθούμε στις σπηλιές, στο φόκιο. Έχει γίνει ο χάρτης, έχει γίνει η μελέτη, έχει εγκριθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος και εκκρεμεί η εφαρμογή του 7ου πρωτόκολλου και της διαχείρισης των παράκτιων περιοχών που απαγορεύουν μέσα σε 100 μέτρα από εκεί που σκάει το κύμα να γίνεται οποιαδήποτε κατασκευή, εκκρεμεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Υπουργός Εσωτερικών δεν στέλνει εγκύκλειον στην Πολεοδομία να την εφαρμόσει. Όσον αφορά το πέρα πεδίο, όταν εκκληθήκαμε στο Προεδρικό τότε και είπαμε στον Πρόεδρο, πώς μπορείτε να έρχεστε μέσα σε Natura να προτείνετε αναπτύξεις, είχε πει το ομηρικό, μα δέχτησε μέσα σε Natura που να χτίσουμε, δεν έμειναν άλλες περιοχές. Και όσον αφορά τα ψηλά κτίρια και τις πυκνότητες, έχουν γίνει μελέτες οι οποίες χρηματοδοτηθήκαν στα πλαίσια της λειτουργίας του Πολεοδομικού Συμβουλίου, διότι ήθελε και θέλει το κράτος να εφαρμόσει μέτρα δημόσιας κινητικότητας. Και η δικαιολογία που λέγεται για την αύξηση των πυκνοτήτων και για τα ψηλά κτίρια στο αστικό μας περιβάλλον είναι ότι για να πετύχουν τα μέτρα για δημόσιες συγκοινωνίες πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού. Έχουν γίνει αυτές οι μελέτες, ομαδοποίησαν τα ψηλά κτίρια σε συγκεκριμένες περιοχές στα αστικά κέντρα, έτσι ώστε να μην ζημιώνει η ποιότητα ζωής των περιοίκων. Μπήκαν στο σιρτάρι από την Πολεοδομία και δεν τις εφάρμοσαν. Και εφαρμόζει τις διάφορους κανονισμούς κατά το δοκούν. Και αν κάνετε και στη Λευκοσία έναν περίπατο σε περιοχές που αυξήθηκαν οι πυκνότητες και πουλήθηκαν κτίρια για τα ψηλά διαβατήρια, είναι περιοχές φαντάσματα. Δηλαδή, πώς θα εφαρμοστεί τη δημόσια κινητικότητα όταν αυξάνουμε τις πυκνότητες, αλλά αυτά τα κτίρια είναι κενά, διότι ήταν μόνο για τα διαβατήρια. Και η άλλη δικαιολογία για τα ψηλότερα κτίρια ήταν να αποφευθεί η διασπορά, δηλαδή να επικεντρώσουμε και να ψηλώσουμε τις περιοχές, την πυκνότητα στις αστικές περιοχές, αλλά να γλιτώσει η διασπορά, να γλιτώσουμε από τη διασπορά. Όμως η Πολεοδομία παλιά, τώρα δεν το λέει,
ότι έχουμε τόσο μεγάλες πολεοδομικές ζώνες ανάπτυξης στην Κύπρο, που μπορεί να χωρέσει τον πληθυσμό 10 φορές. Άρα δεν έχουμε ψηλά κτίρια και γλιτώνουν άλλες περιοχές από τις φράσεις γης. Έχουμε και τα δύο.